Ο κύριος εγώ πρότεινα να δοθεί ένας χρόνος να γίνουν τοποθετήσεις. Συζήτηση δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει προκαθοριστεί αυτό το θέμα στην εξήγηση, να το κάνουμε τώρα. Γιατί από τις τοποθετήσεις που ακούγονται, πολλά θα είχαμε να πούμε. Πολύ και ιδιαίτερα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Γι' αυτό το θέμα είναι άλλο σήμερα. Γι' αυτό προτείνω λοιπόν και όσοι άλλοι θέλουν να τοποθετηθούν και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από τα κόμματα. Λέγεται βέβαια, μπορεί να υποθεί οτιδήποτε εδώ, θα μπορούσα και εγώ να πω πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δεν μπορεί να υπερβεί κανείς την ευθύνη όταν υπογράφει κάτι, έτσι. Όταν υπογράφει κάποιος κάτι, αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτού που υπογράφει. Αυτό. Αλλά για να μην στρέψουμε το θέμα αλλού, το θέμα... Καλησπέρα. Κύριος Πετράκος, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος και γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά σας αναγγείλαμε, κύριε Πετράκο. Θα σας καλωσορίσω. Ποιο νόμο είναι? Ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε λοιπόν να ανοίξουμε μία κουβέντα γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι θα δοθεί ευκαιρία στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ενημερωτικό μεν, αλλά θα τοποθετηθεί ο καθένας. Υπερβαίνει το θέμα πολύ τις ευθύνες όσων έχουν βάλει την υπογραφή τους, χωρίς να έρει τις ευθύνες αυτές. Λέω υπερβαίνει, διότι τουλάχιστον η θέση δική μου, όπως έχει διατυπωθεί, για να την συνοψίσω τώρα και τέλος, κι άλλοτε δεν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, ερωτά το Δήμος, έχουμε γνωμοδοτούς ο Δήμος, για εδώ έχουμε fast track. Κοιτάξτε, είναι γνώμη μου αυτή και ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει. Η χώρα λέει λατείται και ο ελληνικός λαός εκβιάζεται. Αυτή είναι η ιστορία και αυτά όλα είναι επόμενα όλων αυτών των καταστάσεων που συμβαίνουν. Και έχουμε δει πολλά και άλλα με τη ζωή, με το ένα, με το άλλο, με το ΙΚΑ που έρχεται και λέω λοιπόν ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τοποθετηθούμε στο επόμενο θέμα. Για το τι είδους ανάπτυξη θέλουμε, είναι η ανάπτυξη λοιπόν πώς την κάναμε και πώς την προορίζουν την ανάπτυξη αυτή και τι θέση έχουμε και εμείς απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ να δοθεί ο λόγος. Λοιπόν, επί του Βορταϊκών, να προηγηθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Εντάξει, άμα θέλετε να πάρετε να προσθέσετε κάτι. Ο βουλευτής. Ωραία. Είσαι Θα καθίσω μισό λεπτό. Και οι υπαρκτές συνθήκες, η δέσμευση του κυρίου Περιφερειάρχη, ποιος δεν θα μιλούσε για το θέμα των 10 ΜΒ που έχει αναβληθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να είναι όχι ότι οι Αργολιδείς δεν θα ψηφίσουν, δεν θα υπερψηφίσουν, αλλά ότι δεν θα περάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό θα περίμενα να ακούσουμε. Όχι στον κύριο. Παράδειγμα σας κάνω. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ σαφής. Όταν υπάρχει Περιφερειάρχης, εκπροσωπώ την πλειοψηφία, πράγματι σπέβομαι για την πλειοψηφία. Λάστιμο την έχετε κάνει. Λοιπόν, εντάξει, είναι σαφές που είσαι κατανοητό. Λοιπόν, ο Βούργαρης. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για τον χρόνο που θα είμαι σύντομος. Το συνηθίζω να είμαι σύντομος. Η παρουσία μου εδώ είναι
πάνε πρόσωπα τη λαϊκή εσπέραση που σπουδαίνουν την υποστηρίζει στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση του ΚΚΕ, να συμβάλλουν εγώ στο βαθμό που μπορώ στον προβληματισμό σα για αυτά τα για το συγκεκριμένο ψήφισμα, αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα που δημιουργούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Και πιστεύω ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσω να εκθέσω τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά από την ψήφιση και την υιοθέτηση και από τις κυβερνήσεις της χώρας μας της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό το τομέα, ιδιαίτερα συνολικά στον τομέα της ενέργειας, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φαγωγό, ένα ατελείωτο πάρκινγκ. Τα κίνητρα είναι τεράστια. Θέλω να σας πω, γιατί εγώ έχω και μια εμπειρία, δεν εργαζόμουν στη ΔΕΗ τώρα μετά στη σύνταξη. Η ΔΕΗ παράγει το ρεύμα με το συνολικό μείγμα καυσίμων, δηλαδή και με φυσικό αέριο, και με πετρέλαιο, και με γεννήτες, και με φωτοβολταϊκά, και με ανεμογεννήτες, ό,τι διαθέτει, παράγει το ρεύμα περίπου στα 4 λεπτά το ευρώ. Οι ανεμογεννήτες δίνουν το ρεύμα στην κατανάλωση, το σύστημα, περίπου στα 10 λεπτά. Τα δε φωτοβολταϊκά, πανάκριβα, οι πρώτες συμβάσεις ήταν περίπου στο μισό ευρώ, 48,75 λεπτά. Και τώρα έχουν κατέβει πιο κάτω και κατεβαίνουν σιγά σιγά, αλλά η τεράστια απόσταση είναι τεράστια. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί θέλω να καταλάβετε τι τεράστια οικονομικά συμφέροντα υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Και αυτά τα τεράστια ωφέλη τα πληρώνει ο καταναλωτής. Ακριβένει το ρεύμα και γι' αυτό ακριβένει. Ίσως να γνωρίζετε ακόμα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ότι στα προαπαιτούμενα για την όλη τη συζητάμε αυτές τις μέρες είναι και η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Από 1η-1η-2013 η ΔΕΗ ζητάει να αυξηθεί 20%. Και το Μάη, πάλι του 2013, λαμβάνονται μέτρα μέσα από άλλες διαδικασίες να υπάρξει πάλι μια γενναία αύξηση. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια κίνητρα που αυτοί που ωφελούνται από τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά πατάνε κυριολεκτικά επιπτωμάτων. Είναι τέτοια τα τεράστια τα σφαίρα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν που δραστηριοποιούμε και εγώ, η πλειοψηφία αλλά και οι άλλες δυνάμεις που εκπροσωπούνται εκεί πέρα, που έχουν ψηφίσει και έχουν υιοθετήσει την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή οι παρατάξεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των Υπολόγων, όταν έχουν υιοθετήσει την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, ουσιαστικά έχουν ταχθεί με αυτά που γίνονται τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα, από την απελευθέρωση και μετά, έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει απρόσκοπτα μακροχρόνια και εγγυημένα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος επενδυτής, όταν λέμε ΑΕ, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, αλλά από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι εκεί πέρα, Κινέζοι είναι. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Όταν μιλάμε για ΑΕ, σημαίνει ότι το πρωί την έχω εγώ, το απόγευμα την έχει κάποιος άλλος και το πρωί έχει φτάσει στην Κίνα, στην Κορέα και δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, έχει ένα συμβόλαιο που λέει ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει αυτή την εγκατάσταση, θα συνδεθεί στο σύστημα και θα πουλάει απρόσκοπτα όση ενέργεια και κατά προτεραιότητα όση ενέργεια παράγει με αυτά τα τεράστια, με αυτή τη δράση πανάκριβη τιμολόγηση. Στην περιφέρεια λοιπόν Πελοποννήσου τη δυνάμει στο ευρωμονόδρομο με ψηλοπαραλλαγές, με προσπάθειες κάποιοι που να είναι και με την απελευθέρωση αλλά να εμφανίζονται και ότι δεν θέλουν και αυτά τα πράγματα, περνάνε πανηγυρικά αυτές οι αποφάσεις. Τη Δευτέρα του είπε ο κ. Σιδόπουλος και είναι αλήθεια.
έχουμε στην ημερήσια διάταξη για την ίδια θέση έργο πολύ μεγαλύτερο από αυτό, 9.998 κιλοβάτ. Λοιπόν, φαίνεται στο μεσημέρι για να έρθω κάτω. Δηλαδή 9.998 μεγαβάτ. Τα 9.998 μεγαβάτ είναι. Το μεσημέρι, το μεσημέρι που έφυγα για εδώ φρόντισα να δω τι γίνεται. Το αποσύραμε. Την αλήθεια αυτό εννοεί. Τώρα γιατί το αποσύρανε, καθένα θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως το αποσύρανε για να δούμε πώς θα με γυρίσουμε από εδώ και όταν θα καταλαγιάσουν τα πράγματα θα ξανάρθω. Για να μην σας κουράζω. Όλοι γνωρίζετε ότι στη Μεγαλόπολη υπάρχει ένα μεγαθύριο που παράγει ενέργεια. Λοιπόν σας λέω ότι αυτό είναι ένα μικρό πραγματάκι, αυτή τη στιγμή κατάδυσε μια μικρή μοναδούλα απέναντι στο σύνολο των εγκρίσεων που υπάρχουν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Μεγαλόπολη βγάζει τώρα 600 μεγαβάτ, ενώ η περιφέρεια που δολοφονήσουμε με όλο το μείγμα των δυνάμεων που σας είπα, έχει μέχρι στιγμής αδειοδοτήσει 2.500 μεγαβάτ, υπερτετραπλάσια της Μεγαλόπολης. Αυτά που έχετε, που βλέπετε τώρα γύρω σας, είτε με τη μορφή των ανακινητριών, είτε των φωτοβολταϊκών, είναι περίπου το 20% που βλέπετε, δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, αυτά που είναι ημιτελή κτλ. Το μεγάλο κομμάτι, το 80% είναι πίσω. Υπάρχουν αιτήσεις στην περιφέρεια του Πελοποννήσου που φτάνουν και ξεπερνάνε τις 7.500, και αυτές θα μπουν στην πορεία. Και ο κύριος Στατούλης με τους Ευρωπαίους προχτές και με τους Γερμανούς και τους Εβραίους και τους Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους που έρχονται εδώ πέρα μιλάει για 15.000 μεγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα βουνά, οι περιέδες και πάνω απ' όλα ο αέρας και ο ήλιος της Πελοποννήσου θα φάει τρίκα όλοι αυτοί που οι ξένοι που έρχονται εδώ τώρα αυτή την τρίκα την έχουνε. Λοιπόν, θα πάει στα χέρια των εκμεταλλευτών για να κερδοσκοπούν ασύστολα και το ρεύμα που είναι ήδη προϊόν, θα έλεγε κανείς, πολυτελείας, θα γίνει ακόμη πιο ακριβό. Και επειδή λοιπόν δεν τους φτάνει η ξηρά, ετοιμάζουν και ανεμογεννήτρες στη θάλασσα. Δηλαδή, σε αυτή την περιοχή που πλήττεται από τα ιχθυοτροφία, από τις μεγάλες τουριστικές μονάδες, τα είπατε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Σε λίγο θα έχει και τις προτέστες ανεμογεννήτρες. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει στην περιφέρεια του Πελοποννήσου μόνο ένα έργο να μην εγκρίνουμε. Αυτό που είπε και ο κ. Σιμιδόπουλος είναι αλήθεια ότι εκεί εγκρίνουμε τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Όμως αυτό δεν είναι μηχανικό, είναι πολιτική πράξη. Αν ήταν μηχανικό θα πήγαινε στις υπηρεσίες, δεν θα έρχονταν στο πολιτικό όργανο. Είναι το κλειδί για να προχωρήσουν τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν πάρει η έκκληση της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τελείωσε, προχωράει το έργο. Λοιπόν, μέχρι τώρα, καταρχήν εμείς σαν λαϊκή συσκήρωση δεν είχαμε εγκρίνει κανένα τέτοιο έργο, γιατί σαν αρχή μας είναι ότι ο αέρας και ο ήλιος και η γη της Πελοποννήσου δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία των εκμεταλλευτών μας. Και για χίλιους δυο άλλους λόγους τώρα για να μην σας κουράζω παραπέρα. Όμως, οι εγκρίσεις αυτές προχωράνε. Την Δευτέρα θα εγκρινόταν και το άλλο αν δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν. Υπάρχει όμως και η αντίδραση των. Καταρχήν αυτά δεν θα έπρεπε να είναι μια φιλική και κάτω από την πίεση των πραγμάτων τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Αγγελάκα, γιατί μέχρι τώρα σας πήραν για κανένα άλλο. Άμα δεν ήταν ο κόσμος εκεί πέρα, σιγά για να σας πέραν. Υπάρχει κάποιος εκεί από την περιφέρεια σίγουρος ενέργειας, την παραμονή που πρόκειται να... Λοιπόν, εμείς είχαμε ζητήσει... Οπότε άλλο, εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση είχαμε ζητήσει από την αρχή, ανεξάρτητα αν δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα οι Δήμοι, το θέμα να πηγαίνει στους Δήμους και να έρχεται με θέση των Δήμων στο περιφερειακό. Μπορεί να λέει αυτά που λέει ο κ. Χιδηδόπουλος, όμως ο κ. Στατούλης είναι ξεκάθαρος. Δεν χρειάζεται
να περνάει από την συνολική. Λοιπόν, αυτά που λέω αναλαμβάνω και τα αφήνω. Ωραία, λοιπόν, για να είμαστε καθαροί. Λοιπόν, τελειώνω λοιπόν να σου πω το εξής. Ότι στην περιφέρεια που γνωρίζω, το μόνο που θέλω γιατί ξεσηκώθηκε πραγματικά συνολικά όλη η περιοχή, οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής του Τρακίου, Περαφόρα και ευρύτερα, και δεν εγκρίθηκε, η μόνη μελέτη που δεν εγκρίθηκε ήταν στα Γεράνια όλοι. Δεν εγκρίθηκε ακόμη μια μελέτη για τεράστια συγκροτήματα ανεμογεννητριών στη Μάνη. Ήρθε και ξανάρθε τρεις φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά οι Μανιάτες είχαν εκστρατεύσει εκεί πέρα όλοι οι φορείς με τους παπάδες, με τους δεσποτάδες, με τους στρατηγούς στο Συμβούλιο. Το φέρνανε, το συζητάγανε, το ξαναπέρνανε πίσω για να δουν πώς θα το μαγειρέψουν. Και τελικά η έκκληση πήγε από το ΙΠΕΚΑ. Όμως ακόμα εκεί δεν έχει πάει πουλτόζα και δεν ξέρω αν οι Μανιάτες θα επιτρέψουν. Έχω την αίσθηση ότι έχετε τη δυνατότητα, εάν ο αγώνας είναι του επίπεδου που χρειάζεται, μπορεί η άλλη να ανακριθεί, είναι πολύ εύκολο. Αν λοιπόν εσείς εδώ αποφασίσετε ότι δεν κάνουμε πίσω και θα το πάρεις πίσω, και δεύτερο ζήτημα, θα πρέπει και οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες, και σωστά το είπε ο Ανδρέας Βασιλείου, πρέπει να δεσμευτούν ότι και τα υπόλοιπα που υπάρχουν εδώ δεν θα εγκριθούν. Και η θέση νομίζω αυτή είναι εδώ. Τελεία και παύλα. Δεν μπαίνουν εδώ πέρα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είναι γνωστό ότι η περιοχή σας είναι περιοχή που σχετίζεται με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μόνο και μόνο πόσες offshore εταιρείες που υπήρχαν εδώ και το κλείσιμο άλλων, όπως άκουσα που είπατε την πρώτη, και μάλιστα ψάχνουν αυτή τη στιγμή κατά την λαϊκή κατακραυγή να παρατείνουν το χρόνο για να μην παραγραφούν οι υποθέσεις που δεν μπορούν να εξετάσουν. Και επειδή είναι ένα ισχυρό δείγμα αυτό που σας δείχνω. Το δεύτερο είναι, το ξέρετε πολύ καλά, στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από κάποιους μήνες πέρασε παρά και ενάντια στην γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών η δημιουργία του τουριστικού χωριού της ιδιωτικής πολεοδόμησης πριν η κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πριν από 10 μέρες φυσικά τα θεσμοθέτησε, η περιφερειακή αρχή, η πλειοψηφία, πέρασε η ιδιωτική πολεοδόμηση παρά και ενάντια στην, παραλαμβάνω, στην γνωμοδότηση των υπηρεσιών και παρά στις την αντίδραση που είχαμε και εμείς και η παράταξη του κοινού.
Το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που συζητάτε σήμερα. Είναι γνωστή η άποψη της πλειοψηφίας. Παρακαλώ, τα κινητά να απεργοποιηθούν όλα. Τα έχουν χαμηλωμένα και όλα. Τι χαμηλά. Παρακαλώ τώρα. Είναι γνωστή η άποψη της πλειοψηφίας και του περιφερειάρχη για τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζωής στην περιφέρεια Παναγωνισσού. Μια θέση την οποία κατά κόρμο προέβαλαν οι Γερμανοί βιομήχανοι μήνες, τώρα βέβαια έχουν επεκτείνει και ζητούν ειδική οικονομική ζώνη όχι την Ελλάδα, την οποία την κάναμε. Με τις τελευταίες αποφάσεις της προηγούμενης Τετάρτης και της προπροηγούμενης, όπου εκαθαρίζουν το έδαφος νομοθετικά για όλες, για να γίνουν όλο το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και όλων των δημοσίων επιχειρήσεων. Πέραν των άλλων που σχετίζονται με τρόπο, με τις άδειες περιγραφές, τους μισθούς και τις συντάξεις. Γιατί ήταν μια κυβέρνηση που φτάνει στο σημείο, μια τρικομματική κυβέρνηση να κόψει 2 μηνιάτικα συντάξεις από τους συνταξιούχους των 330 και 360 ευρώ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για όλου τον οποιοδήποτε άλλο. Κατηγορία ανθρώπων. Πλέον ουσιαστικά η χώρα την έχουν τροποποιήσει και τον κόσμο μας. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο επιδιώκει να υλοποιήσει η ηγεσία της περιφέρειας, το οποίο λέει τα εξής απλά πράγματα. Όλοι η Ανατολική Πελοπόννησος κατά κύριο λόγο μετατρέπεται σε ειδική ζώνη εγκατάστασης των μεγάλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτές που χαρακτηρίζουμε βιομηχανικές άπτες. Είτε αυτές είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι ανεμογεννήτες. Το σχέδιο είναι απλό. Οι Κινέζοι έχουν πληθώρα πάνελς, τα οποία πρέπει να διαθέσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Γερμανία πρέπει να αγοράσει ρήπους για να έχει τη δυνατότητα να βάλει μπροστά στη χώρα της για φθηνή ενέργεια τα γεννητικά εργοστάσια, τα δικά της. Και πρέπει από κάπου θεωρητικά να παίρνει ρεύμα. Ο κύριος Φούχτελ αλουνίζει στην Ελλάδα και έγινε μάλιστα και δόθηκε και καλά, ξέρω, προϊόντα, ωραία, τον κύριο Περιφερειάρχη, της Περιφωνήσου. Συνεπώς, το σχέδιο είναι συγκεκριμένο. Όλη η Ανατολική Πελοπόννησος να μετατραπεί σε καθρέφτης. Και να εξεταστεί και παράλληλα εξετάζεται, διότι τεχνικά ακόμα δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ισχύσει, η δημιουργία και, όπως ξέρετε, πλωτών ανεμογεννητών. Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας, της μετατροπής της Πελοποννήσου σε ειδική οικονομική ζωή. Θέλω να ακολουθήσω καθαρός σε ό,τι σας λέω. Ένα σχέδιο το οποίο το μόνο κανένα όφελος δεν έχει καμία ούτε καμία τοπική κοινωνία, ούτε εθνική οικονομία, ούτε η χώρα. Αντίθετα, θα επιβαρυνθεί πολύ και η εθνική οικονομία με τη δημιουργία γράμμων μεταφοράς. Θα επιβαρυνθεί πολύ ο λαός με την αύξηση των τιμολογίων από όλα αυτά. Και τρίτον, όπως βλέπετε, δεν μπαίνει σύνορο πουθενά. Οι μπουλντόζες, από ό,τι είμαι ενημερωμένος από τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη τον Κοντέλα, ο οποίος δεν μπορούσε να μπει σήμερα, που ήταν, όπως ξέρω, χθες και προχθές εδώ, μπήκαν μέσα
σε δάσος, το οποίο περίεργο, παρότι από ό,τι ξέρω είναι η δασοκάλυψη 50% περίπου, δόθηκε ένα θέμα λοιπόν σοβαρό είναι αυτό στο συγκεκριμένο. Δεύτερο σοβαρό θέμα είναι η κατάκτηση. Αυτό όταν ας πούμε το κάνει κάποιο καραστινοτάρτης και το πετροχίλια που λέμε καταστήματα, καταγγελόταν ότι για κανένα έργο για να δίνει. Αυτό ουσιαστικά τώρα έχει γίνει αυτό το παιχνίδι της κατάκτησης. 1,98 επί πόσο. Πάρα πολλά. Επιχεί ίσον να βγάλουμε τουλάχιστον πόσο είναι 41 σε πρώτη βάση, 41,5 αν δεν κάνω λάθος, μεγάλα. Το πρώτο σχέδιο, το γιατί επαναλαμβάνω, ακολουθεί δεύτερο σχέδιο, θα εκδηλωθεί ήδη, υπήρξε μια και θα εκδηλωθεί τις επόμενες μέρες και ούτω και να γνώσει το τι λέμε εδώ για την περιοχή, θα υπάρξει και ένα τοπικό Ινστιτούτο Ενέργειας, και θα δείτε μετά από λίγο καιρό στην Τρίπολη, να φτιάχνεται, το οποίο θα είναι όλο αυτό μέσα το παιχνίδι. Αυτό εντάσσεται σε αυτό που λέμε το μίνι σχέδιο ίδιος. Το σχέδιο ίδιος που λέγαμε για την Γερμανία για 500.000 στρέμματα. Αυτό είναι το σχέδιο για την Πολοπόννησο. Συνεπώς, όπως είμαστε αντίθετοι μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, ριζικάτε πολύ περισσότερο είμαστε αντίθετοι σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Οι λόγοι τους καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας πάω άλλο. Και φυσικά όλο αυτό θα συντελέσει πέραν των άλλων και σε ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της λεγόμενης αγοράς ενέργειας. Μια και θα όλα αυτά είναι από πίσω ουσιαστικά μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι συμφέροντα κάποιου μικροεπενδυτή, ο οποίος μπορεί να φτιάξει ένα κατοστάρι ή ένα δεκάρι ή δύο δεκάρια στη στέγη του ή ένα κατοστάρι. Εδώ βρίσκονται καθαρά μεγάλα συμφέροντα που σχετίζονται έτσι με όλο αυτό το κύκλωμα, είναι να το πούμε έτσι, η τοπική εκπρόσωπη υλοποίηση του μήνυ σχεδίου ύλος. Μια και το ολόκληρο το σχέδιο ύλος είναι πολύ, πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, γιατί χρειάζεται και καλώδια για την μεταφορά που δεν υπάρχει. Όμως βλέπετε ότι η περιφέρεια είναι μέσα της αυτής της στο καλό από το Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη και λέει ακράστο την Πελοπόννησο. Αυτό δεν έχει βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, αυτό δεν έχει καταρριχθεί. Αυτό δεν έχει καταρριχθεί ακόμη από την πλευρά των άμεσα ενδιαφερομένων των Ισραηλινών. Προγράμματος ήλιος που προωθούσε η Τρόικα στην αρχή. Έχουμε αυτό το πράγμα. Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα. Οφείλεται μόνο με τη δική σας καθολική αντίδραση μπορείτε να ματιώσετε αυτά τα σχέδια, τα οποία αναλαμβάνω κανένα συμφέρον δεν έχουν για κανέναν άνθρωπο εδώ, ούτε για την εθνική οικονομία, ούτε για την εθνική οικονομία, ούτε για τη σχέση.
δεν πρόκειται να είναι. Τους συλλήπους, για να παραλαμβάνω, αυτά βρίσκονται μέσα σε συνολικό σχέδιο αγοράς περίπου του μετάτσι. Γι' αυτό, παρότι θα διακήρυχα αυτό σαν υποχρέωση μου, να είμαι σήμερα εδώ σε μια τέτοια συνεδρία σε ανοιχτή του Δημοτικού Συμβουλίου για να πω τα πράγματα καθαρά και με το όνομα τους. Γνωρίζω ό,τι λέω, διότι έχω ευθύνη στην Δημοτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στην Δημοτική Ομάδα της Ενέργειας. Και επομένως, ό,τι σας λέω είναι με καλό γνώσιο και με γνώση των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κινηθούμε και θα καταθέτουμε, έχουμε ετοιμάσει και αυτές που είναι και κοινωνική και παρέμβαση, κοινωνική παρέμβαση και για αυτό το θέμα εδώ πέρα. Και είμαστε στο πλευρό σας σε ό,τι νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να μας δεχθεί, αλλά επαναλαμβάνω, η δική σας καθολική αντίδραση μπορεί να ματιώσει αυτή την καταστροφική επιλογή ανάπτυξης, δίθεν ανάπτυξης της περιοχής σας. Όχι, υπάρχει ο κύριος που λάβει το λόγο και ο κύριος Μέξης. Μια ερώτηση να κάνω προς εσάς, σχετικά με την προηγούμενη συνεννόηση που είπατε για το κάλεσμα κάποιων ανθρώπων εδώ. Υπάρχει μια ερώτηση έτσι για τις αντιπολίες που έχω. Καταρχήν γνωρίζω και τον βουλευτή και τον πρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τους άκουσα με ευλάβεια, διότι μιλήσαμε με πολιτικές θέσεις για αυτό το θέμα. Και χαίρομαι όταν ακούω τέτοια ζητήματα. Εμεί δεν είμαστε όλοι, ότι όλοι με ησυχία άκουσα κάποια πράγματα. Όλοι άκουσα. Θεωρώ όμως στην πρόσκληση αυτή που έγιναν προς κάποιους ανθρώπους. Δεν είχα πρόσκληση. Θα ήθελα να είσαι ένα κλειδί εδώ κάποιοι που είναι καθόλου υπεύθυνοι και αρμόδιοι, όπως είναι ο βουλευτής του Νομού Αργολίδου, ο κ. Μανιάτης, ο κ. Ανδριακός, ο οποίος ο κ. Μανιάτης είναι και υπεύθυνος για την πράσινη ανάπτυξη, να αναφέρει και αυτός κάποια σημαντικά πράγματα που αφορούν αυτό τα ζητήματα. Και μέχρι να σας απαντήσω από τελά. Ο κ. Δημοκρατής. Η πρόκληση εκ μέρους της αντιπολίτευσης ήταν άνθρωποι που ξέρουν το θέμα και ευαίσθητοι, αυτό είναι πρόσκληση ουσιαστικά από την αγωνιστική κινητοποίηση των κατοίκων του Λουκαϊδίου. Αυτός ο αγώνας σας έφερε εδώ. Έτσι. Και γι' αυτό προσμετράτε. Εμένα να σας πω εδώ για το έξω. Εμένα μου ζήτησε να έρθω σήμερα ο Δημήτρης ο Κοντέλας, ο οποίος ήταν στην περιοχή από 2 μέρες. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί ο Δημήτρης για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους και στήδου είχαμε σήμερα στην Αθήνα δουλειά και με παρακάλεσε να κατέβω εγώ. Και εγώ είμαστε ιδιαίτερα οι Δημήτρης. Και αν κάποιοι έχουν την ευαισθησία που υπερασπίστηκαν την κλιματική αλλαγή για αυτά, να είναι πάνω εδώ. Τις δικές τους θέσεις υπάρχουν. Μετράτε στα θετικά των κοινοτρόφων του Λουκαϊτίου που με τον τρόπο και τον αγώνα του για το επίμαχο θέμα για τα προσταϊκά, θέλει να πω τον λόγο. Ο κ. Σταματάκης. Λοιπόν, και επίσης και ο κύριος Μπουλάς. Ο κύριος Μπουλάς θα τον πάρει για να ακολουθεί για τη διαδικασία. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως δεν μπορούν να πει. Τις διαδικασίες. Ωραία, κύριε. Τις διαδικασίες για να φύγουμε και από ορισμένα θέματα τα οποία ορούνται εδώ και συζητάμε. Καταρχάς, το συμβούλιο που έγινε εδώ είναι ένα συμβούλιο που το προκαλέσαμε εμείς σαν αντιπολίτευση με την υπογραφή του 1/3 των μελών και μπήκε υποχρεωτικά. Τα θέματα δεν ήταν μόνο τα φωτοβολταϊκά. Είναι θέματα ανάπτυξης κυρίως. Έτσι, κυρίως. Θέματα ανάπτυξης. Αφήστε με δήμαρχη, σας παρακαλώ. Τι γίνεται σήμερα στη δικιά μας την περιοχή σε πρακτικά θέματα
τι ρόλο έχουν οι δημότες, οι μειονίδες, τι πρέπει να περιμένουν από τα θεσμικά τους όργανα που είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια, τα Υπουργεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και βεβαίως το κυριότερο είναι ποια θα είναι τα αποτελέσματα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και όχι μόνο γενικώς για την ανάπτυξη, στους φυσικούς, στην προστασία των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και στην βιωσιμότητα της περιοχής. Προκαλέσαμε λοιπόν αυτή την σύγκληση του Συμβουλίου έχοντας συγκεκριμένα θέματα. Γιατί, ενώ συζητάμε για αντικειμενική πληροφόρηση και ότι ο καθένας δεν έχει ευθύνη γιατί δεν πληροφορείται, θεωρούμε ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι μπήκε το θέμα, δεν έχουμε πληροφόρηση σε βασικά θέματα και είμαστε, αν θέλετε, ακολουθούμε μετά τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην περιοχή ρίχνοντας αλλού τις ευθύνες. Γιατί μέχρι τώρα ρίχνουμε πάντα αλλού τις ευθύνες. Γι' αυτό τον λόγο εμείς προκαλέσαμε το Συμβούλιο, δεν προσκαλέσαμε εμείς τον κύριο Τατούλη και τον κύριο Αγγελάκα, δηλαδή τον κύριο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην αίτησή μας λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, που ενδεχομένως δεν την έχετε διαβάσει προσεκτικά, ετούμεθα τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στρατηγικής σημασίας όπως εκμετάλλευση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση και έργα υδάτινων πόρων, αφαλάτωση του Δήμου, χωροταξικό σχεδιασμό, επεκτάσεις σχεδίου πόλης, κήρυξη παραδοσιακών οικισμών, μαρίνα Ερμιώνης, τουριστικό καταφύγιο Πορτοχελίου, αποκεντρωτικό Δήμο Ερμιωνίδας, αεροδρόμιο Ερμιωνίδας, τουριστική, αγροτική, κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και του Δήμου Ερμιωνίδας. Και λέμε, επειδή δεν έχουμε πληροφόρηση για αυτά τα θέματα, ετούμεθα τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιωνίδας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Τατούλη και των αρμοδίων ανατομέα αντιπεριφερειακών, και αν είναι δυνατόν να προσκληθεί ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιωνίων Ίσων κ. Αγγελάκας. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε ούτε τον κύριο Τατούλη, ούτε τον κύριο Αγγελάκα. Κοινοποίηση κάναμε όμως τους αυτούς και μέχρι την Παρασκευή ο Πρόεδρος δεν ήξερε πότε θα κάνουμε το Συμβούλιο και το έλεγε καθημερινά και είπε θα το κάνω την Τετάρτη. Και λέω προσκάλεσες, έχεις στείλει τις προσκλήσεις, γιατί εγώ κάνω κοινοποίηση. Την πρόσκληση την κάνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν την κάνουμε εμείς. Για να τελειώσουμε όσον αφορά το διαδικό στιγμό και θα παρακαλούσα Πρόεδρε, επειδή εγώ έχω προσκαλέσει, εμείς έχουμε προκαλέσει και τυχαίνει λοιπόν να είμαστε εμείς. Έχουμε προκαλέσει το Συμβούλιο. Ωραία, εντάξει. Διαβάστε την έννοια. Το έχουμε. Έτσι, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από αυτά, η διαδικασία λοιπόν προς τον Πρόεδρο είναι η εξής. Αυτός που έχει προκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ο εισηγητής. Για να μην ξεχνάμε. Ωραία, δεν έχουμε φτάσει. Είπαμε όμως διαδικαστικά να συζητήσουμε το πρώτο ένα θέμα αυτό για τα πρωτοβουλευτικά. Έδωσαμε τον λόγο και στους περιφερειακούς συμβούλους, ότι περιφερειακά οπότε όμως. Να το κλείσουμε, εγωνιστείς το λόγο ο κύριος Κουλάς και επίσης ο κύριος Σταματάκης μόνο για αυτό το θέμα και μπαίνουμε στη λύση διάθεση. Πάλι διαδικαστικά και δεν μπορούν να λέγονται πράγματα. Όπως είπατε εσείς προσκαλέσατε και εξαιρέσατε τους υπόλοιπους. Τους υπόλοιπους λοιπόν τους έφερα εγώ να τον πληροτρόπω. Αυτό σας είπα λοιπόν. Τα θέματα που βάζετε και το κάθε ευθυνών που επικαλείστε. Θα δούμε στη συζήτηση ποιος έχει τις ευθύνες και για το πράγμα τώρα έχει τις ευθύνες για τα απορρίμματα, ποιος έχει τις ευθύνες, ποιος τις είχε, ποιος τις έχει, θα τα δούμε λοιπόν όλα Έχω η διαδικασία των λαϊκών έχει λύσει και έχουμε πάει στην Ελλάδα. Ήθελα να πάει τον λόγο. Ο κύριος Μπουλάς από την Περιφερειά στην Ελλάδα σήμερα. Είπαμε όμως τόσο σημαντικό. Ο κύριος Σταματάκης είναι τεχνικός σύμβουλος, εθελοντής και βοηθάει πάρα πολύ στην υπόθεση. Εντάξει, το δώσε με τον λόγο. Ωραία, ο κύριος Σταματάκης. Δύο λεπτά. Μα θέλει έναν πρόβλημα να κάνω. Κοιτάξτε, δεν σας βγαίνω όπως θα έχετε σχεδιάσει. Κύριε Σταματάκη,
έχει βιδόπουλε. Είπατε ότι μερικά ή όλα αυτά τα υπόλοιπα τώρα οφείλονται στη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σωστό. Όμως, έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να το πάρετε. Έχουμε την οδηγία του 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι παλιά ιστορία. Από το 85 άρχισε να γίνονται σκέψεις και κάθε 15 χρόνια πέρασε να βγει η οδηγία. Είναι σωστή. Η συμμόρφωση η δική μας έγινε 5 Νοεμβρίου 2006. Έχει δημοσιευτεί, είναι νόμος. Μόνο που έχει μέσα κάποιο σερτάρι επιμείνει, δηλαδή δεν τον ξέρουμε, δεν τον χρησιμοποιούμε. Πώς μπορούμε εμείς αυτό το νόμο να τον επικαλεστούμε. Και εκεί χρειάζεται η βοήθεια και η δική σας. Επειδή είναι πάρα πολλά τα έργα στην περιοχή, αποτελούν σχέδιο. Σχέδιο είναι όρος της σύμφωνα με την άνω οδηγία. Χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό, λέμε εμείς, γίνεται δηλαδή στην πράξη υλοποίηση ενεργειακού σχεδιασμού χωρίς στρατηγική, περιβαλλοντική μελέτη. Αυτό προαπαιτείται. Εκτός από τις ίδιες μελεσμένες από το πάρκο, οι αδειοδοτημένες αναπολογικές πάρκα, περίπου 20 νέες εγκαταστάσεις που το μοσαϊκό, οι εγκαταστάσεις μονάδες και οι ελόγου μονάδες είναι διαφορετικών εταιριών. Δηλαδή, έχουμε όλη τη δυνατότητα να επικαλεστούμε ακριβώς αυτή την οδηγία, ακριβώς μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο δικός μας νόμος, η συμμόρφωση, και έχουμε εδώ ήδη, επειδή δεν έχουμε προταξικό, έχουμε ως στρατοχή περιβαλλοντική εκτίμηση. Πού είναι? Ποιος είναι η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση? Έχετε διαβάσει νομίζω. Ναι. Ναι. Ξέρετε ότι δεν έχουμε την περιβαλλοντική εκτίμηση. Ωραία. Ευχαριστούμε και σε όλους. Ο κύριος Πουλάς. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Κοινωνικού Συμβουλίου, τον όλους σας που είστε εδώ σήμερα, για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Και να κάνω τρεις-τέσσερις επισημάνσεις μόνο να θέλω να πάω τον χρόνο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και τον κύριο Βούλγαρη και τον κύριο Πεδράκο. Ο κύριο Βούλγαρη είναι ανήκει στην παράδοση του ΕΠ. Ξέρουμε τις θέσεις τους, είμαστε ξεκάθαροι, τις σέβομαι, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας αυτές τις θέσεις δεν είναι εφαρμοστές. Λοιπόν, σε παρακαλώ, σε άκουσα. Άκουσα και τον κύριο Πετράκο, τον βουλευτή, τον κύριο Πετράκο, πρώην περιφερειακό σύμβουλο. Έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές σε χώρα, μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο. Περιφερειάρχης, περιφερειακοί σύμβουλοι. Απλώς εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος με τις αναμενόμενες πηγές ενέργειας μας? Δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα στο πρόγραμμα? Θέλω αυτή την ερώτηση έτσι να την βάλω σε όλους σας. Και να προχωρήσω παρακάτω, χωρίς να θέλω να κάνουμε τώρα, γιατί εδώ γνωριζόμαστε όλοι. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι, από τη στιγμή που εδώ αντιληφθήκαμε και εγώ και ο Περιφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης ήρθαμε από την πρώτη στιγμή, αν θυμόστε καλά, πριν 10 μέρες, 15, την ημέρα της γιορτής του Λαγκιού, εμείς είχαμε πάει επάνω και συναντηθήκαμε τους κατοίκους. Αυτό δεν τα άκουσα από κανένα να το πει, ότι εμείς δεν κρυφτήκαμε, ήρθαμε μπροστά. Μπήκαμε μπροστά και είμαστε μαζί με τους αγρότες και είμαστε ξεκάθαροι. Με τους κτηνοτρόφους και με τους αγρότες. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα αγροταξικό και υπήρχαν εκεί κάποιες τοποθεσίες που θα μπορούσαν να πούν τα φωτοβολταϊκά, θα μπορούσε να έχει γίνει κάπως διαφορετικά. Γιατί άκουσα και τους κτηνοτρόφους στην αρχή, την κυρία Καρά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν με συστήνει το Πρόεδριο. Ξεχνάει. Η οποία είπε καθαρά, δεν είμαστε αντίθετα με τις αναμειώσεις πηγές ενέργειας. Έτσι το είπε καθαρά, το άκουσα. Άρα, αυτό που λείπει σε αυτή εδώ τη ρημάδα τη χώρα, τι είναι?
ένα σχεδιασμό, μια ολοκληρωμένη σχεδίαση, να ξέρουμε πού θα πάνε, πού θα πάει τι. Αυτό δεν έχει γίνει και ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια κάποια φορά τέλος θα γίνει και αυτό θα Εδώ υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης ότι δεν αναφέραμε ότι πηγαίνει στο Λουκαϊκή κλπ. Δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτά τα σημεία, σταθήκαμε σε πιο κεντρικά, διότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Περιφερειάρχη στη διαβούλευση για το επιχειρηματικό σχέδιο της περιφέρειας, όταν μου καταλόγησε προσωπικά από το μικρόφωνο ενώπιον όλων των διαβουλευμένων ότι εμείς σαν Δήμος βγάλαμε τον κόσμο στο Λουκαϊκή στον δρόμο. Ας μην τα πούμε τις φορές, ας πούμε. Για το ένα ή για το άλλο ζήτημα, μην νομίζω ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Yeah. Αλλά θα μας δίνετε και το λόγο μετά από κάθε τοποθέτηση που γίνεται, να απαντάμε. Yeah. Διότι νιώθω, και δεν πρέπει να το νιώθω, δεν πρέπει να νιώθει κανένας καλεσμένος σας, ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ μέσα που έχουν έρθει θεωρώντας ότι θα πάνε στη γωνία ο Πουλάς και ο Κυβιδόπουλος, ο Κοντατούλης δεν είπε, ή οποιοδήποτε άλλος, και θα πέφτουν βολίδες. Δεν έχω έρθει με καμία τέτοια διάθεση και σας λέω ειλικρινά ότι μπορώ να απαντήσω σε οτιδήποτε. Λοιπόν, τελεία. Ωραία. Σε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω, κύριε Κυβιδόπουλο, να σε λέω. Περίμενε. Ωραία. Σε καμία περίπτωση δεν είστε αυτό. Λοιπόν, απλώς είχα όμως μία διευκρίνηση. Όχι, τάξη, παρακαλώ. Τελείωσε. Σαν κοίτα σου κάτι. Τελείωσε η διαδικασία. Λοιπόν, ακούστε με λίγα τώρα. Αφήσαμε. Κάναμε την διαδικασία. Συζήτησαμε από το θέμα διεξοδικά, αποκλειστικά για τους σταθμούς φωτοβολταϊκών. Δώσαμε τον λόγο αυτού που ζήτησαν, το πήραν όλοι. Δεν είναι κανένας παραπονεμένος. Λοιπόν, για τη διευκρίνηση λοιπόν είναι το εξής. Ότι ο πρόεδρος πάει να στείλει πρόκληση προς την περιφέρεια, λοιπόν, και προς την επικεντρωμένη διοίκηση. Γνωστοποιείται στο διαδίκτυο και στη σελίδα του Δήμου. Αυτονόητο είναι όμως ότι για το συγκεκριμένο δεν με την ημέρα διάταξη, εγώ γνωστοποίησα με φάξ στους τρεις που αναφέρει ο κ. Σφυρής και στην αποκεντρωμένη δίκηση και στο περιφερειάρχη. Λοιπόν, το αίτημα αυτό είναι σίγουρο ότι είσαι αντιπολίτευση. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ημέρα διάταξη. Πρώτο θέμα. Δεν κάνω το παθέσι. Καταρχήν, μην απαντάμε τώρα. Όχι, δεν απαντάμε. Δεν απαντούσε κανένα. Δύο πράγματα που μου διέφυγαν.